Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να δείξει ότι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του προπονητή και των παικτών δεν είναι θετικός, όχι μόνο για τους παίκτες, αλλά και για τον προπονητή, την ομάδα και το σύλλογο. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος για τη δημιουργία αυτού του βίντεο είναι να δείξουμε ότι αυτό το είδος συμπεριφοράς θα μπορούσε να φαίνεται φυσιολογικό στον αθλητισμό, αλλά δεν είναι, επειδή μακροπρόθεσμα όλοι θα αισθανθούν τον αρνητικό αντίκτυπο της τάσης αυτού του προπονητή.